Κι ακόμα υπάρχει αυτή η εποχή. Εφιάλτες τα βράδια, το ένα το άλμα, να τσακώνομαι, να μην έχω ησυχία. Αυτό. Σου λέω, παντρεύτηκα, χώρισα, τα βράδια στο σπίτι δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η νύφη μου ερχόταν και με ξύπνα. Φωνάζατε, ουρλιάζατε. Ναι. Τι βλέπατε αεροπλάνο να σας πω, τι βλέπατε? Όχι αεροπλάνο, έβλεπα τις συναδέλφους μου να πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Σαν τα κοτόπουλα, αφού δεν είχαν οπλισμό για να πολεμήσουμε. Είχαν βρει και ευκαιρία οι Τούρκοι και μας εφερίζανε. Αυτή η εικόνα σας ακολουθεί ακόμα και τώρα? Ναι, πότε πότε. Αεροπλάνα, έβλεπαμε τα φώτα που θα προσγειωθούμε περίπου. Ακούσαμε τις πρώτες ρεπές. Ρεπές χιλιάδες. Μας ρίχναν μόνο κόλλο γύρω. Χιλιάδες τα πουλιβόλα ρίχναν από κάτω. Και σφαίρες, το άσχημο ήταν νύχτα. Φαινόταν από κάτω. Ήταν φωσφορικά. Φαινόταν απάνω μας. Τύπουσαν. Τα πιο πολλά παιδιά από αυτούς που σου λέω μέσα, οι πιο πολλοί χτυπιάνε, γιατί τα αεροπλάνα, το αεροπλάνο, οι σφαίρες που βγαίνουν από κάτω, τρυπούσαν το πάτωμα, το μεν το κάτω και έβγαιναν από πάνω. Και οι πιο πολλοί βουγκούσαν μέσα. Άλλοι σκοτώθηκαν, όπως είχαμε και ένα άλλο αεροπλάνο, και εκείνο σκοτώθηκε. Δεν υπήρχε περίπτωση σωτηρία στο αεροπλάνο. Το πιο χειρότερο μας, μετά από αυτό, μας χτυπάει το ένα μπόφορο. Πήρε το αεροπλάνο φωτιά. Σκοτώθηκαν οι πιλότοι και το αεροπλάνο άρχισε και παλαντάζει. Αυτά εδώ, τα έχω πάνω στο αεροπλάνο εγώ. Το αεροπλάνο άρχισε να πηγαίνει έτσι. Και εκεί, αφού με καλύπταν, με σπάσανε τις αμαρίες μπροστά, και εγώ ήταν 16 άτομα στη διά μου τη μεριά, και καίγομαι κι εγώ. Τα χέρια με εδώ, τα πόδια με εδώ, και εκεί ήταν. Την άδεια. Αλλά στα πόδια μας, εκεί που ήταν ο Τσαμπιράνης, είχαμε χειροβοβίδες. Ο Δημήτρης, ο σκορεμένος. Είχαμε χειροβοβίδες. Και πήρα φωτιά και τα ξύλα, και εγώ ήταν τα ξύλα. Δηλαδή το αεροπλάνο τυράζω στον αέρα. Με το τύραμα γυρίζω εγώ απάνω. Σκόνομαι απάνω, μόλι σκόθηκα εγώ. Με κάνει ένα παλαντάρισμα το αεροπλάνο και με έπεσα πάνω στο Δημήτρη. Έπεσα. Και μου λέει, κομμάτι αφηρίου με χτύπησε. Γυρίζοντα πίσω, πήρε ο κόλο μου φωτιά και εγώ ήταν τα πάντα. Τυράζει το αεροπλάνο. Εκεί με οποιαδήποτε τη πόρτα. Η πόρτα ήταν δίπλα με εμένα. Χτυπημένη, και εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ένα κοινό του αεροπλάνου. Δεν ξέρω και από τι λένε τώρα που μου λένε. Με βρήκαν κάπου κάτω, εκεί κάτω. Πέθανα. Δεν ζούσα, δεν έζησα από τότε. Από πότε χάνετε τη μνήμη σας και τότε, δεν θυμόσαστε? Από το κοινό του αέρος. Εκεί έμεινα. Λένε με πήρανε, λένε με πήγανε στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ τους γιατρούς όλους της Λευκοσίας. Με πήγανε εκεί, δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά. Το ελληνικό αεροπλάνο της καταδρομής χτυπήθηκε από λάθος μόλις έφτασε πάνω από τη Λευκοσία από κυπριακό αντιαεροπορικό. Μέσα στο χάος του πολέμου, η Αθήνα είχε στείλει σήμα στην κυπριακή Εθνοφρουρά ότι έρχονται τα πορτοκάλια. Αυτή ήταν η κωδική ονομασία των ελληνικών αεροπλάνων της καταδρομής που πήγαιναν στην Κύπρο για να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Αλλά το σήμα αυτό δεν το πήρε ποτέ η διοίκηση της κυπριακής Εθνοφρουράς. Και έτσι οι Κύπροι πυροβολητές στο αεροδρόμιο Λευκοσίας, μόλις είδαν μέσα στη νύχτα να φτάνουν αεροπλάνα, τα πήραν για τουρκικά και τα χτύπησαν. 30 χρόνια μετά, ο Θανάσης Ζαφυρίου, ο μοναδικός επιζών από το αεροπλάνο με τους Έλληνες καταδρομής που καταρρίφθηκε από κυπριακά πυρά, συνάντησε τον Κύπριο χειριστή του αντιαεροπορικού που χτύπησε το αεροπλάνο των Ελλήνων. Τα καθόλου κακία, γιατί όταν βλέψω όλα αυτά εδώ, δεν αξίζει να κακιώσει με κανέναν. Μόνο που μπορώ να σου πω από τους δρομότροπους που μπορώ να θυμώσω. Γιατί αυτοί φταίγανε για τα κατάντια όλα αυτά εδώ. Και επιτέλους τέλος κάποιοι άνθρωποι φταίγανε και εδώ. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που δεν πληρώσαν που. Πληρώνεις εσύ, πληρώνω κι εγώ. Νιώθω ένας προδομένος πολεμιστής. Τη νύχτα της 21ης προς 22ης Ιουλίου. Αυτά είναι τα αισθήματα. Δεν φταίει, φίλε μου, καλέ, καθόλου εσύ. Δεν φταίει ο γιος σου, δεν φταίει η κόρη σου, δεν φταίει το άλλο παιδί. Δεν φταίει τα δικά μου παιδιά, φταίγαν άλλοι. Άλλοι φταίγαν, φίλε μου, καλέ. Εσύ είσαι ένα άτομο, είσαι περήφανος πολεμιστής. Καλά έκανες, σε διάταξανε, εγώ σε αγαπώ. Και δεν θέλω να νιώθεις καθόλου τύψεις από τον φίλο του τον Θανάση και από κανένα παιδί άλλο της Ελλάδος. Εμείς σε αγαπήσαμε, εσύ έκανες το απλούστο το δικό σου καθήκον.